Και θα έχουμε μαζί μας, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μιλήσει πολλές ώρες και μιλάει σωστά για αυτό το ζήτημα, για την κοινωνία γενικότερα, για την προσπάθεια που κάνουν διάφοροι να τη φέρουν αυτή την κοινωνία στα άκρα. Είναι μαζί μας ο Σάββας Κοφίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με όμορφες στιγμές στο ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Είναι τώρα κάτοικος Κρήτης. Σάββα, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, εσείς? Το ότι ξεκινάει και κάνει πρόλογο και δεν έχει το ποδόσφαιρο μέσα, είναι καλό ή κακό? Καλό είναι και το ποδόσφαιρο και πράγμα, γιατί το ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως είναι μέρος της ζωής, οπότε ισχύει. Οπότε ό,τι και να ξεκινήσετε, όπως και να ξεκινήσετε, καλό είναι. Είχαμε τον κύριο Ζερβουδάκη πριν και, ποδόσφαιρο, ναι. Και μας είπε ότι η προβολή που την χάνει μέσω του το ότι είναι καλλιτέχνης τον βοηθάει πάρα πολλές φορές ώστε να ακούγονται τα πράγματα τα οποία λέει για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Και φαντάζομαι ότι και για σένα το γεγονός ότι είσαι ένας γνωστός πρώην πλέον ποδοσφαιριστής, προπονητής άνθρωπος, αυτή τη στιγμή, άνθρωπος του ποδοσφαίρου, βοηθάει στο να εκφράζεις απόψεις σου και να την χάνουν μεγαλύτερης αποδοχής. Απόλυτο είναι αυτό, γιατί η αναγνωρισιμότητα δημιουργεί την αίσθηση της προσοχής, δηλαδή το γεγονός ότι προσέχω τι λέει κάποιος ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος είναι πιο εύκολο από το κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν το γνωρίζει, δεν υπάρχει δημοσιότητα. Σωστά. Ναι. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς μιλάμε και τι πρεσβεύουμε σε αυτό που λέμε. Ακριβώς. Και βέβαια ξεκίνησε, Σάββα, μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι θα μπορούσε και να μην ξεκινήσει καν, με αναρτήσεις συναδέλφων σου, με μηνύματα στο χώρο των ανέλεγκτο της κοινωνικής δικτύωσης, με ακραίες εκφράσεις, και ήρθες εσύ να τονίσεις για πολλούς από εμάς το αυτονόητο ότι, ότι ούτε υπάρχουν διαχωρισμοί, δεν πρέπει να υπάρχουν διαχωρισμοί, άνθρωποι είμαστε όλοι, έτσι, και ότι πρέπει να μην μας χωρίζουν πράγματα τα οποία ίσως βολεύουν κάποιους. Ναι, ναι. Είναι απλά τα πράγματα, αλλά να πούμε λίγο, να μπούμε στην ουσία του πράγματος. Οι έννοιες, ο Γερμανός, Ισπανός, Έλληνας, οι έννοιες μετανάστης, πρόσφυγας, δεν έχουν τόσο σημασία. Δεν ασχολούμαστε με αυτές τις έννοιες, αλλά με την έννοια άνθρωπος πρέπει να ασχοληθούμε. Σωστά. Και να γνωρίζουμε τι σημαίνει άνθρωπος. Η ιδιότητα ενός ανθρώπου δεν μας δίνει το δικαίωμα να διαφορετούμε την αναγκαιότητα κάποιου να ζήσει. Ακριβώς έτσι. Οι καταστάσεις στον πλανήτη, βεβαίως, και στη γειτονιά μας αν θέλεις, έχουν όμως βοηθήσει, Σάββα, να γιγαντωθούν ακραίες φωνές, έτσι, και να φέρουν αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στους ανθρώπους. Μα ναι, και πάλι έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνομαι την συμπεριφορά μου απέναντι σε έναν άνθρωπο, ανάλογα τι φυλή είναι, ή τι ράτσα, ή τι χρώμα, ή ξέρεις. Και παράλληλα, με άνθρωπο ο οποίος ζει στην χώρα μου ή είναι της ίδιας φυλής, συμπεριφέρομαι διαφορετικά. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε και να σκεφτόμαστε τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Εάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσβάλλει τον άνθρωπο ή εξουσιάζει τον άνθρωπο ή κάνει κακό στον άνθρωπο, είμαι απέναντί του. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ισπανός, είτε είναι μετανάστης, όπως θέλετε ονομάστε το. Έτσι είναι πράγματι. Αυτή είναι η ουσία. Και αν μπορούμε να σκεφτούμε έτσι, τότε μπορεί να είμαστε πολιτικά όντα με συνείδηση και με πολιτική συνείδηση και κοινωνική συνείδηση. Έτσι είναι πραγματικά, και είναι κάτι το οποίο και μέσα από το ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, που είναι όντως ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής πολλών σε όλο τον κόσμο, μέσα από το ποδόσφαιρο μπορούμε να περνάμε τα σωστά μηνύματα, έχω την εντύπωση, και ίσως όχι τόσο ακραία, ή να χωρίζουμε τους ανθρώπους μεταξύ τους. Το ποδόσφαιρο έχει τεράστια δύναμη. Τέτοια δύναμη που μπορεί να βοηθήσει στο να αλλάξουν τα πράγματα και οι σκέψεις και οι ιδέες. Πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Αρκεί να έχουμε τη θέληση να το κάνουμε και να περνάμε μηνύματα τέτοια αλληλεγγύης.
προς τον συνάνθρωπό μας. Η ελληνική κοινωνία πώς τη βλέπεις, είναι έτοιμη για αυτά τα μηνύματα? Εντάξει, γενικότερα, γιατί γενικότερα οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πρέπει να είναι έτοιμοι, άρα και εμείς για την χώρα που ζούμε και αναπνέουμε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Υπάρχει παντού και πάντοτε ετοιμότητα σε τέτοιες καταστάσεις. Απλά πολλές φορές οι άνθρωποι αποπροσανατολίζονται λόγω του ότι έχουν την αδυναμία να αντιληφθούν κάποια πράγματα, άρα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και την κοινωνία μας. Mm-hmm. Και αυτό ξεκινάει από τις πολιτικές βουλήσεις για το πώς μπορεί να εκπαιδεύσουμε παιδιά μέσα από την παιδεία, πώς να είναι τέτοιες συμπεριφορές και να δίνουν σεβασμό και αξίες περισσότερες από ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στην κοινωνία μας. Σάβα, μήπως αυτοί που δεν είναι έτοιμοι ή αυτοί που έχουν μίσος μέσα τους κάνουν απλά περισσότερο θόρυβο από την πλειοψηφία? Γιατί όλοι μας λίγο πολύ, τουλάχιστον εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, έχω φίλους που έχουν φιλοξενήσει μετανάστες πριν πάνε σε άλλη χώρα, τους βοήθησαν τους ανθρώπους, δεν το φώναξαν. Μήπως αυτοί που κάνουν θόρυβο είναι απλά η μειοψηφία, απλώς κάνει πιο πολύ θόρυβο και δημιουργείται αυτός ο τόρος? Εντάξει, πάντοτε, κοίταξε, όσο δύναμη έχει η πλειοψηφία, άλλο τόσο μπορεί να επηρεάσει και μια μειοψηφία. Εμείς, είτε θετικά είτε αρνητικά, εμείς πρέπει να έχουμε νου και γνώση για το, και να ακούμε, να φουγκραζόμαστε και τα δύο, ώστε να αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι αυτό ξένο προς εμάς ή προς την ανθρωπότητα. Γιατί αν αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τις έννοιες, όπως παράδειγμα τι είναι πατρίδα, τι είναι προσφυγιά, τι είναι ελευθερία, αν αντιλαμβανόμαστε τι είναι, μετά δεν μπορεί να μας παραπλανήσει κανένας. Και ο Έλληνας έχει περάσει δύσκολα, Σάβα. Δηλαδή οι παππούδες μας ήρθαν κυνηγημένοι, φύγαν μετανάστες, περάσαν δύσκολα και νομίζω είναι ξένο για τον Έλληνα να καταφεύγει σε ρητορικές μίσους και διαχωρισμούς των ανθρώπων. Γιατί έχουμε βιώσει όλοι μας λίγο πολύ και την ξενιτιά, ξαναλέω, οι παππούδες μας για να καλύτερο. Συμφωνώ μαζί σας γι' αυτό. Γι' αυτό περισσότερο εμείς πρέπει να προφυλάσσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, γιατί έχουμε ζήσει, έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε. Και όχι πριν από 800 χρόνια, πριν από 100 χρόνια. Όχι, από πολέμους. Άρα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία σε τέτοιου είδους θέματα. Ακριβώς, συμφωνώ μαζί. Ποδοσφαιρικά σε βρίσκουμε στον Όφη τώρα, έτσι. Σε συνεργασία εκεί με την ομάδα του Όφη. Πώς πήρες την απόφαση και έκανες το ταξίδι? Δηλαδή δεν είναι και δίπλα η Κρήτη. Όχι, όχι. Απλά οι άνθρωποι εδώ, επειδή είχα πάντοτε σχέσεις με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, με τον Γιάννη τον Σαμαρά, τον γιο του τον Γιώργο, με τον Γρηγόρη τον Τζινό, τον Μίλτο τον Ανδριανίδη, είχαμε σχέσεις. Και η σκέψη τους συμπίπτει με τις δικές μου ιδέες. Το όλο αυτό για το ποδόσφαιρο είναι ακριβώς το ίδιο που μιλάω εγώ ποδοσφαιρικά. Άρα εδώ βρήκα κάτι το οποίο με εκφράζει ποδοσφαιρικά και πήρα αυτή την απόφαση, γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένας δρόμος για ανάπτυξη για το ποδόσφαιρο. Σάβα, διαβάζω στη σελίδα του Όφη, γιατί πολλοί κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί. Και διαβάζω. Γιώργος Σαμαράς, Ηλίας Πουρσανίδης, Σάβας Κοφίδης, Νίκος Νιόμπλιας, Γρηγόρη Τσινός, Παύλος Αδάμος, Μανώλης Πατμετζής, Κώστας Σταυρακάκης, Δημήτρης Μάρκος, Αλέξης Αλεξούδης. Μιλάμε, έχετε μαζευτεί ποδοσφαιράνθρωποι πάρα πολύ στον αριθμό και δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στις ελληνικές ομάδες. Μάλλον δεν θυμάμαι καμιά άλλη ομάδα να έχει τόσους πολλούς παίκτες που έχουν αφήσει το στίγμα. Δεν είναι απλά παίξατε μπάλα, έχετε αφήσει το στίγμα και στον Όφη αλλά γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είστε μαζεμένοι όλοι μαζί κάτω από μία στέγη. Είναι εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Ναι, ναι, το ζήτημα δεν είναι απλά ότι υπήρχαν αυτοί οι οποίοι είναι ποδοσφαιράνθρωποι, έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο και η προσοχή τους αξία είναι μεγάλη. Και το ήθος είναι το τι ακριβώς περιδεύουν σαν σκέψη, σαν ιδέα και για την κοινωνία αλλά και για το ποδόσφαιρο το ίδιο, το οποίο είναι μέρος της κοινωνίας μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, μιλάμε το ίδιο. Φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή ότι η Under 13 μέχρι την πρώτη ομάδα κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή όπως παίζει η πρώτη ομάδα είναι ακριβώς το ίδιο πως μαθαίνουμε τα παιδιά να παίζουν. Ναι. Αυτό το ποδόσφαιρο δηλαδή. Και αυτήν το σεβασμό και αυτές τις αξίες
που έχει και η πρώτη ομάδα, που προσπαθούμε δηλαδή να αναπτύξουμε και στην πρώτη ομάδα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Η φιλοσοφία αυτή που έχουν αρκετές ομάδες της Ευρώπης με ποδοσφαιράνθρωπους, η οποία τώρα άλλωστε ήδη έχει κάνει τον Όφη Σάβα να ξεχωρίζει. Ήδη μιλάνε πολύ για το project που έχει στηθεί εκεί και από την οικογένεια Σαμαρά και από όλους εσάς που είστε στο πλευρό της και βοηθάτε. Ακριβώς, γιατί είναι οι άνθρωποι που το στηρίζουν. Η σταθερότητα αυτών των ανθρώπων, την οποία δεν βλέπουμε σε άλλες ομάδες, και κατά καιρούς είδαμε και στις ομάδες της Θεσσαλονίκης ότι δεν υπάρχει οι άνθρωποι που είναι γύρω για να είναι σταθεροί σε έναν δρόμο που έχουν χαράξει και τον γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο δρόμος. Και θα προσθέσω εγώ σε ότι ναι. Δεν αρκεί μόνο που έχετε παίξει ποδόσφαιρο. Εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει ανθρώπους να μιλάνε αρνητικά για σένα, για τον Γιώργο Σαμαρά, για τον Νίκο Νιόμπλε και τον Παύλο τον Αδάμο. Δηλαδή πέρα από την γνώση σας υπάρχει και ένα ήθος, υπάρχει μια φιλοσοφία. Και δεν νομίζω να ήταν τυχαία η επιλογή όλων εσάς από τον Μεγαλομέτωχο ή από τον Γιώργο Σαμαρά, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Είναι με βάση αυτό. Και ο Μεγαλομέτωχος και ο Γιάννης και ο Γιώργος το στήσαν όλο με βάση αυτό τα άτομα. Ναι. Τα άτομα δηλαδή θα υποστηρίξουν αυτό. Αλλιώς δεν το κάνανε. Για τη ζωή στην Κρήτη δεν σε ρωτάμε. Ένα σχόλιο να μας κάνεις γενικότερα για το πρωτάθλημα. Πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε, αλλά εκεί που βρίσκεται ο Ηρακλής. Όχι, είναι πάντοτε όπου και αν βρίσκεται. Η ιστορία δεν σταματάει. Πιστεύω ότι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, αν υπάρχουν οι άνθρωποι γύρω-γύρω, οι οποίοι να έχουν μια ιδέα και ένα στόχο να ακολουθήσουν έναν δρόμο, ο Ηρακλής έχει τη δυναμική. Η ιστορία τον ακολουθεί και πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί πάλι εκεί που το ανήκει. Αυτή είναι η πίστη μου. Αλλά πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα το υποστηρίξουν και θα είναι σταθεροί σε αυτό. Για το πρωτάθλημα. Ναι. Το πρωτάθλημα, εντάξει, φαίνεται κάποιες στιγμές ότι είναι ικανοποιητικό. Ακόμα όμως θέλει πάρα πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα για να φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες είναι δυνατές, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, οι οποίες φαίνονται ότι θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Υπάρχει και ο Όφη, η δυναμική του Όφη που παίζει το ποδόσφαιρο, ένα αξιόλογο ποδόσφαιρο, ναι, ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Είναι η πιο βελτιωμένη ομάδα Όφη σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή αυτό που βλέπαμε πέρσι με αυτό που βλέπουμε φέτος, νομίζω ότι όλοι το παραδέχονται ότι είναι κάτι άλλο, κάτι τελείως διαφορετικό. Και ακόμα φανταστείτε, πιστεύουμε ότι έχει πολλά περιθώρια να μεγαλώσει αυτό. Γιατί είναι ακόμα στην γέννησή του. Σε ενοχλεί σαν... Γενικά δεν είναι τόσο άσχημο σε σχέση με πέρσι. Ναι. Για Άρη δεν μας είπες. Έχεις φορές και τη φανέλα. Ο Άρης, ναι, ο Άρης έχει μια ποιότητα, δηλαδή μια πληθώρα παικτών με πολύ υψηλό ταλέντο. Έχει τη δυνατότητα να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Σαν παιχνίδι. Αλλά ακόμα δεν το βρήκε. Αλλά η ποιότητα των παικτών τους είναι αυτό που μπορεί να δώσει σε κάθε προπονητή την δυνατότητα να βρει ένα παιχνίδι πάρα πολύ ελκυστικό και ανταγωνιστικό στο ελληνικό δάστημα. Σε ενοχλεί, Σάβα, όλο αυτό που γίνεται πέρα από τους γνωστικούς χώρους, οι ανακοινώσεις, οι καταγγελίες, η διαιτησία, το VAR, ή απλά το έχεις συνηθίσει τόσα χρόνια και το αφήνεις απ' έξω από τη δουλειά σου? Γιατί βλέπουμε και φέτος υπάρχει πολύ έτσι. Τοξικότητα, εμείς υπάρχει εδώ, ένταση, υπάρχει... Ναι, ναι, και εμείς και προσωπικά, αλλά και εδώ εμείς τον Όφη το αφήνουμε έξω τελείως. Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση για τη Σιόφη, νομίζω. Ούτε, μα δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτό. Ασχολούμαστε με το παιχνίδι αυτό καθεαυτό και τι μήνυμα δίνει στον κόσμο, αν μπορεί να τον χαροποιήσει, αν του δώσει δηλαδή αυτό που περιμένει από το ποδόσφαιρο, και δεν ασχολούμαστε ούτε με ανακοινώσεις, ούτε με διαιτησία, ούτε με VAR, ούτε με οτιδήποτε. Αναλύουμε το παιχνίδι και το άλλο είναι κάτι το οποίο απλά συμβαίνει. Είναι κάτι ξένο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, Σάββα, αυτό που γίνεται στον Όφη. Το παράδοξο όμως είναι ότι ο Όφη ήταν πρωταγωνιστής, ας πούμε, σε κάποια παιχνίδια, είτε με τον Ολυμπιακό είτε με τον ΠΑΟΚ, για κάποιες αφισιτούμενες φάσεις. Παράδειγμα, το πέναλτι που δεν παίρνει στον Ολυμπιακό, νομίζω θα το σφύριζε και ο Μαρινάκης. Αλλά τέλος πάντων, ας μην πούμε σε αυτό, αλλά ο Όφη δεν είπε τίποτα. Ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τον Ολυμπιακό. Λέγανε όμως οι άλλοι. Λέγανε οι άλλοι όμως. Αν δείτε τις δηλώσεις του Γιώργου, του
προπονητή. Ναι. Είναι για το, για το παιχνίδι καθαρά. Έτσι. Δεν ασχολείται για πράγματα που είναι έξω από το παιχνίδι. Αναλύει το παιχνίδι, λέει αυτό ακριβώς που είναι, όπως είναι και για την ομάδα του και για το παιχνίδι γενικότερο. Και αυτή είναι η ουσία. Η στάση μας απέναντι, ναι, ο ποδόσφαιρος στον Όφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάβα. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, να έχετε δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ, Σάβα. Και να... Να είστε καλά. Και εσύ. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησες. Να είσαι καλά, Σάββα Κοφίδη. Να είστε καλά, γεια σου. Γεια σου, Σάββα. Ευχαριστούμε τον Σάββα Κοφίδη. Και παικτάρα, έτσι. Πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από ότι είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Σάββα ο Κοφίδης, ήταν και παικτάρα.